Ο βουλευτής Ιταλοακαρνανίας, μιλώντας με πάθος και εκφράζοντας έναν έντονο πολιτικό λόγο υπέρ των αδυνάμων οικονομικά και κοινωνικά, εξέφρασε την αντίθεσή του σε σημεία του σχετικού νομοσχεδίου και ανέφερε πως αναμένει τη συνέχεια της συζήτησης για να δει αν θα υπάρξουν βελτιώσεις και τι θα πράξει ο ίδιος. Από το χώρο του Πασόκ μέχρι σήμερα, μόνο ο κύριος Κουρουβλής έχει καταστήσει τόσο έντονα γνωστή τη διαφωνία του και απειλεί μάλιστα να μην ψηφίσει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Τις ελληνικές θέσεις για την πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέπτυξε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Θάνος Μωραΐτης, σε ομιλία του στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος και την Ειδική Διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο Υφυπουργός επισήμανε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου για τα δάση, ζήτησε από διάφορους φορείς να αποστείλουν τις απόψεις τους επί της πράσινης βίβλου που εξέδωσε την 1η Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις πρώτες θέσεις βρέθηκε η Αχαΐα με αρκετούς υποψηφίους για τα ΑΕΗ και τα ΤΕΗ να σημειώνουν υψηλές βαθμολογίες. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων χθες το μεσημέρι, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Απόστολος Κατσιφάρας συνεχάρισε τους επιτυχώντες, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, ενώ τόνισε ότι για μία ακόμα φορά τα νιάτα της Αχαΐας πλημμύρισαν τις καρδιές όλων μας με υπερηφάνεια και αισιοδοξία για το αύριο. Για άλλη μία φορά τα δικαστήρια της Πάτρας εκενώθηκαν ύστερα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας και πεδίχθη φάρσα. Το τηλεφώνημα έγινε γύρω στις 12 παρατέταρτο το μεσημέρι, στο σημείο όμως έσπευσαν αμέσως άνδρες της ασφάλειας που υποχρέωσαν υπαλλήλους, δικηγόρους και πολίτες να βγουν από το κτίριο. Ύστερα από έρευνα που έγινε, απεδείχθη ότι τελικώς επρόκειτο για φάρσα. Βέλη κατά του αρχαίου βουλευτή Νίκο Νικολόπουλου και του πρώην υφυπουργού Νίκο Μπέζα, εξαπέλυσε ο υφυπουργός Μιχάλης Καρχημάκης. Ο κύριος Καρχημάκης κατονόμασε γαλάζιους πρώην υπουργούς και βουλευτές που έκαναν χρήση της ίδιας ρύθμισης που έκανε και ο Θόδωρος Πάγκαλος για το διορισμό της κόρης του, προκειμένου να διορίσουν συγγενείς αλλά και συζύγους στο δημόσιο.